Σε θερμό κλίμα που έγινε ακόμη θερμότερο μετά τις δηλώσεις Πούτιν για τα ενεργειακά, συναντήθηκαν ο Ρώσος πρόεδρος με τον Τούρκο ομόλογό του στην Αστάνα του Καζακστάν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μέσα σε 24 ώρες επανέλαβε ότι η Τουρκία αποτελεί αξιόπιστη οδό μεταφοράς του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και η Μόσχα είναι διατεθειμένη να επενδύσει σε αυτό. Αν η Τουρκία και οι ενδυνάμοι αγοραστές από τις άλλες χώρες ενδιαφέρονται, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε την κατασκευή και ενός άλλου συστήματος αγωγών αερίου και να καταστήσουμε την Τουρκία κόμβο αερίου για πωλήσεις σε τρίτες χώρες, ειδικά φυσικά τις ευρωπαϊκές, αν ενδιαφέρονται γι' αυτό. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπερασπίστηκε των επιλογών του για τη συνέχιση εμπορικών δεσμών με τη Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι έτσι συνέβαλε και στη συμφωνία για τα σιτηρά. Ενώ η Τουρκία και η Ρωσία αυξάνουν το ρυθμό, θα υπάρξει και διανομή σε συγκεκριμένους κύκλους που θα κάνουν τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες χαρούμενες. Μπροστά στις κάμερες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επανέλαβε ότι έγινε απόπειρα δολιοφθοράς και στο ρωσικό αγωγό που καταλήγει στην Τουρκία, αλλά όπως είπε, δόξα τω Θεώ δεν συνέβη και εξακολουθεί να λειτουργεί επιτυχώς. Όπως διευκρίνησε επ' αυτού λίγο αργότερα ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, έγιναν επ' αυτοφόρος συλλήψεις πολλών σαμποτέρ όπως τους χαρακτήρισε.